Γεια σας. Θα δούμε σήμερα πώς μπορούμε να πλέξουμε αυτό το παιδιλάκι, παιδικό παιδιλάκι, μπόχο. Είναι ένα ωραίο άνετο παιδιλάκι, μαλακό και πλέκεται πολύ εύκολα. Πρώτα απ' όλα θα δούμε πώς μπορούμε να πλέξουμε την σόλα. Για να πλέξουμε το παιδιλάκι, πλέκουμε 4 σόλες, σε κάθε παιδιλάκι βάζουμε 2 για να είναι πιο σταθερό. Έχω πλέξει τη μία σόλα. Πλέκεται όλο με μισά ποδαράκια. Δεν αλλάζουμε θηλιές, συνέχεια μισά ποδαράκια, γύρω-γύρω, ξεκινώντας με μία αλυσίδα. Το έπλεξα με βαμβακερό νήμα και, που έχει 100 μέτρα στα 50 γραμμάρια και βελονάκι 3 χιλιοστά. Ξεκινάμε με μία αλυσίδα. Θα κάνουμε 12 αλυσίδες. Θα πλέξουμε μισό ποδαράκι, όχι στην τελευταία αλυσίδα μας, αλλά στην πρώτη τελευταία. Εδώ στην αρχή θα κάνουμε μία αύξηση, δηλαδή στην ίδια αλυσίδα θα πλέξουμε 2 μισά ποδαράκια. Σημαδεύουμε τον πρώτο πόντο μας, για να μην μπερδευτούμε από τις αλυσίδες. Τώρα θα πλέξουμε 9 μισά ποδαράκια. Ένα σε κάθε αλυσίδα. Στον τελευταίο πόντο μας, μέσα στην ίδια αλυσίδα, θα πλέξουμε 6. Τώρα θα πλέξουμε από την άλλη πλευρά της αλυσίδας. Θα πλέξουμε πάλι 9. Ταυτόχρονα θα πιάνουμε το νήμα το αρχικό. Που πλέξαμε τα 9 μισά ποδαράκια, στην τελευταία αλυσίδα μας θα πλέξουμε πάλι 2. Θα κάνουμε μία αύξηση δηλαδή. Ο πρώτος γύρος έχει ολοκληρωθεί. Εδώ θα συνδέσουμε, θα ενώσουμε με τον πρώτο πόντο μας
με ένα βουβό. Θα κάνουμε μία αλυσίδα και στον ίδιο πόντο που ενώσαμε θα κάνουμε μία αύξηση. Θα πλέξουμε δηλαδή δύο πόντους στο ίδιο σημείο. Σημαδεύουμε πάλι τον πρώτο πόντο μας. Θα κάνουμε άλλη μία αύξηση, δηλαδή έχουμε δύο αυξήσεις εδώ στην αρχή. Εδώ στη συνέχεια θα πλέξουμε 9 πόντους. Εδώ είναι που είχαμε κάνει τις 6 αυξήσεις. Σε κάθε πόντο μας θα πλέξουμε από 2 μισά ποδαράκια. Συνολικά στα 6 θα πλέξουμε 12. Στη συνέχεια θα πλέξουμε 9 πόντους και στο τέλος, στους 2 τελευταίους, θα κάνουμε αυξήσεις. Τώρα στους 2 τελευταίους πόντους θα πλέξουμε από 2 πόντους σε κάθε πόντο. Αυτό εδώ να μην μας μπερδεύει, γιατί είναι το βουβό που κάναμε για την ένωση, δεν είναι πόντος, δεν το πλέκουμε. Έχει τελειώσει και ο δεύτερος γύρος. Ενώνουμε στον πρώτο πόντο μας. Και με τον ίδιο τρόπο θα πλέξουμε πάλι γύρω-γύρω. Δηλαδή, εδώ θα κάνουμε αυξήσεις. Εδώ θα πλέκουμε τα 9. Και θα συνεχίσουμε. Κάνουμε πάλι μία αλυσίδα. Στον πρώτο πόντο όπου ενώσαμε, κάνουμε μία αύξηση. Κάναμε την αύξηση, στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε ένα πόντο. Στον τρίτο πόντο θα κάνουμε αύξηση πάλι. Εδώ στην αρχή έχουμε μία αύξηση, ένας πόντος, μία αύξηση, ένας πόντος. Θα πλέξουμε τώρα τους 9 πόντους. Thank you.
και είμαστε πάλι στο σημείο όπου θα κάνουμε αυξήσεις. Εδώ θα πλέκουμε μία αύξηση, ένα μπόντο, αύξηση, ένα μπόντο, 6 φορές. Αύξηση. Ένας πόντος. Κάναμε τις 6 επαναλήψεις μας που είχαμε αυξήσεις. Τώρα θα πλέξουμε 9 πόντους. Μας έμειναν 4 πόντι. Θα πλέξουμε αύξηση 1, αύξηση 1. Έχει τελειώσει και ο τρίτος γύρος. Ενώνουμε στον πρώτο πόντο μας. Και μας έμεινε ο τέταρτος και τελευταίος γύρος. Αλυσίδα. Στον ίδιο πόντο θα κάνουμε μία αύξηση. Σημαδεύουμε πάλι τον πρώτο πόντο μας. Εδώ τώρα, αφού κάναμε την πρώτη αύξηση, θα πλέξουμε 2 μονά, αύξηση και πάλι 2. Ένα. Δύο. Αύξηση, 1, 2. Αύξηση. 1, 2. Συνολικά 2 φορές. Συνεχίζουμε να πλέκουμε τους 9 πόντους μας. Έχουμε φτάσει πάλι στο σημείο που έχουμε τις αυξήσεις. Θα κάνουμε μία αύξηση, θα πλέξουμε 2, αύξηση 2, συνολικά 6 φορές. Αύξηση. Ένας μονός πόντος. Άλλος ένας. Και πάμε πάλι αύξηση. Thank you.
τελειώσαμε με τις αυξήσεις αυτής της πλευράς, θα πλέξουμε τους 9 πόντους και εδώ στο τέλος θα κάνουμε πάλι τις αυξήσεις μας. Εδώ θα κάνουμε μία αύξηση, θα πλέξουμε 2 πόντους, αύξηση 2 πόντους και τέλος. Θα ενώσουμε με τον πρώτο πόντο μας. Κάνουμε μία αλυσίδα και κόβουμε το νήμα μας κάπου εδώ. Η σόλα έχει ολοκληρωθεί. Εδώ τεντώνουμε λίγο το νήμα για να κλείσει η τρυπούλα. Θα δούμε μετά πώς θα ενώσουμε τις 2 σόλες. Θα τις ενώσουμε μεταξύ τους, θα τις βάζουμε ανάποδη με ανάποδη και θα συνεχίσουμε με το πεδιλάκι. Θα πλέξουμε το γύρω-γύρω, τα λουράκια και θα δούμε πώς θα το διακοσμήσουμε. Γεια σας!